Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Σκουλαρίκο. Ο κύριος Σκουλαρίκος είναι υπεύθυνος τμήματος ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει απασχολήσει ένα ζήτημα και την πολιτική εδώ στην Ελλάδα, ενώ αποτέλεσε και αφορμή για μια αναφορά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Βουλή. Και αναφέρομαι στον αποχαρακτηρισμό κάποιων εγγράφων της, επί των ημερών της Σοβιετικής Ένωσης, ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτικού ενδιαφέροντος για την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, αλλά και του ρόλου που διαδραμάτισε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κύριε Σκουλαρίκο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Είναι κάποια αρχεία, τα οποία έγγραφα, τα οποία δημοσίευσε ο καθηγητής ιστορίας του Τζομπ Χόπκινς, ο Σεργέι Ράντσενκο. Έγραφε και ένα βιβλίο για τον ψυχρό πόλεμο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα έγγραφα, εμφανίζεται μια επιστολή μεταξύ άλλων του 1948, στην οποία ο Μάρκος Βαφιάδης, ο Δημοκρατικός Στρατό, και ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο Γενικός Γραμματέας τότε του ΚΚΕ, ζητούν βοήθεια από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθεί, όπως αναφέρεται, η μίνιμουμ επιβίωση, να αποσπάσουμε ένα σοβαρό κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι αναφέρεται ακριβώς. Και ενώ σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε ο ιστορικός, η Σοβιετική Ένωση εμφανίζεται να προμηθεύει με γερμανικά όπλα τους άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού. Ναι. Και αυτό για να κλείσω, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα είχε συμφωνήσει με τη διάσκεψη της Γιάλτας ότι η Ελλάδα με τα πολεμικά θα πήγαινε στη δυτική σφαίρα επιρροής. Ναι, να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Καταρχήν, στην επιστολή, η επιστολή του Μάρκου Βαφιάδη και του Νίκου Ζαχαριάδη που απευθύνεται στην σοβιετική ηγεσία, στην ουσία ζητά την παρέμβασή της ώστε η Αλβανία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας τότε και η ηγεσία του Κόμματος Εργασίας να μην κλείσουν τα σύνορα με την Ελλάδα. Δεν ζητάει να τους βοηθήσουν δηλαδή να εξασφαλίσουν τη μίνιμουμ επιβίωση. Αυτό που υπάρχει ως στο έγγραφο υπογραμμισμένο είναι κάτι που είναι γνωστό εδώ και χρόνια ως στόχος του Δημοκρατικού Στρατού, ναι, που ήταν η δημιουργία μιας ελεύθερης περιοχής στη Βόρεια Ελλάδα, αν είναι δυνατόν με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, όπου θα εγκαθίστατο σαν έδρα η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση και θα αποτελούσε ογμητήριο για παραπέρα αντιπαράθεση με τον αστικό στρατό. Αυτό αναφέρει ως στόχο της μίνιμουμ επιβίωσης, είναι ιστορικά γνωστός. Είναι γνωστός ως σχέδιο Λίμνες, που ήταν το στρατιωτικό σχέδιο του Δημοκρατικού Στρατού. Εμείς πρόσφατα και από αρχεία του κόμματος υποστηρίξαμε, αν θέλετε αποδείξαμε, ότι ένα παρόμοιο σχέδιο υπήρχε και στις αρχές του 1946, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τελικά υιοθετήθηκε ως στρατιωτικό σχέδιο με τη συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι καινούργιο. Η λογική της απόσπασης που μπαίνει αναβιώνει μια μετεμφυλιακή προπαγάνδα που έλεγε ότι οι κομμουνιστές θέλουν να πάρουν τη Μακεδονία για να τη δώσουν παραδείγματος χάρη στην Βουλγαρία. Λοιπόν, αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που περιγράφει το έγγραφο. Το έγγραφο περιγράφει ότι ο στόχος του Δημοκρατικού Στρατού ήταν η απελευθέρωση μιας περιοχής μέσα στην οποία θα εγκαθίσταται η δημοκρατική κυβέρνηση. Ήταν γνωστός στόχος. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα με τα όπλα, είναι γνωστό ότι ο Δημοκρατικός Στρατός είχε προμηθευτεί οπλισμό, επίσης είναι πάρα πολλά χρόνια γνωστό και ντοκουμενταρισμένο από τη Σοβιετική Ένωση. Δεν ήταν το κύριο κομμάτι του οπλισμού του. Λέει ωστόσο ο συγκεκριμένος ιστορικός ότι υπάρχει αναφορά του Μολότοφ προς τον Στάλιν ότι η Σοβιετική Ένωση έστελνε όπλα από το απόθεμα των Ναζί και όχι σοβιετικής προέλευσης, για να μην μπορεί να αποδειχτεί ότι παρέχει ενίσχυση στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, όπως έχουμε αναφέρει και εμείς και επανειλημμένα στο παρελθόν σε μια σειρά ντοκουμέντα, όπως και στο δοκίμιο ιστορίας που κυκλοφόρησε το 2018, η Σοβιετική Ένωση και συνολικά οι χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, οι άλλες λαϊκές δημοκρατίες που βοήθησαν τον Δουσουέ εκείνη την εποχή, δεν ήθελαν να φαίνεται ότι αναμειγνύονται στα εσωτερικά της Ελλάδας, γιατί φοβόντουσαν ότι σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν να κατέχουν το μονοπόλιο της ατομικής βόμβας, μια φανερή βοήθεια προς το Δούσε θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα για μια επίθεση εναντίον τους.
Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς τα όπλα που κυρίως έστελναν ήταν όπλα τα οποία είχαν κατασχεθεί στο παρελθόν από γερμανικά τμήματα. Μου θυμίζει λίγο, κύριε Σκολαρίκο, την υπόθεση Ιράν Κόντρας. Όλη αυτή η διαδικασία. Μετέπειτα, βέβαια. Ναι, αλλά εδώ να πούμε και το εξής, το οποίο είναι ιστορικό δεδομένο εξίσου. Ότι αυτό που πρέπει να συγκρίνουμε είναι ότι η άλλη πλευρά, δηλαδή ο αστικός στρατός, λάμβανε τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα μέσα από το δόγμα Τρούμαν και από το σχέδιο Μάρσαλ. Δηλαδή ότι εδώ στη δεκαετία του 40 στην Ελλάδα έχουμε μια διαρκή παρέμβαση ξένων καπιταλιστικών κρατών για να διασωθεί η καπιταλιστική εξουσία. Μα είχε μοιραστεί νομίζω και ο Σκολαρίκο ούτως ή άλλως ήδη από το 43. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται να συμβαίνουν και τα δύο. Αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση που τη σημειώσαμε κι εμείς. Εδώ η μια σειρά αντικομμουνιστών ιστορικών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ράτσενσκι, ο οποίος ο ίδιος δήλωσε ότι είναι αντικομμουνιστής, έτσι, δε, κατά δήλωσή του εννοώ, βάζουν ένα αντιφατικό πλέγμα. Από τη μία η Σοβιετική Ένωση πούλησε τους Έλληνες κομμουνιστές και τους έδωσε στη σφαίρα επιδοής των δυτικών, από την άλλη τους ενίσχυσε. Ένα από τα δύο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Πάντως φαίνεται ότι κάποια στιγμή, για βάση της ιστορίας, κύριε Σκολαρίκο, την οποία εσείς έχετε μελετήσει ακόμα καλύτερα βεβαίως από μένα, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόλο του Δημοκρατικού Στρατού και του ΚΚΕ τότε, φαίνεται ότι η διαδικασία αυτή χάθηκε για το Δημοκρατικό Στρατό όταν αποφάσισε ο Τίτο να κλείσει τα σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία και όχι γιατί ήταν κάτι το οποίο το επιδίωξε η Μόσχα. Έτσι τουλάχιστον έχω αντιληφθεί. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι, απλά λέω ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή δεν μπορούμε από τη μια να λέμε ότι ισχύει και η Γιάλτα και από την άλλη να λέμε ότι η Σοβιετική Ένωση προμήθευε το ΚΚΕ με όπλα. Πρέπει να δούμε πού είναι το. Καλά, κατά τη γνώμη μας, εμείς έχουμε προχωρήσει σε μια ιστορική εκτίμηση της εποχής. Πάντως κατά καιρούς έχουν βγει και διάφορα, ακόμα και για το ρόλο των Βρετανών, ότι και οι Βρετανοί τουλάχιστον μέχρι να φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα προμήθευαν και με όπλα και με χρήματα του ΕΑΜ, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε, υπάρχουν και αυτά τα ντοκουμέντα. Οι Βρετανοί κυρίως εξόπλιζαν τον ΕΔΕΣ. Έτσι, αυτό είναι ντοκουμενταρισμένο από τα ίδια τα στοιχεία των Βρετανών, αλλά και των Βρετανών παρακτόρων που υπηρέτησαν στην Ελλάδα και μετέπειτα έγραψαν βιβλία. Αναφέρεσαι στον Woodhouse. Οι Βρετανοί, ναι, κυρίως στο Woodhouse, αλλά όχι μόνο. Λοιπόν, επίσης οι Βρετανοί προμήθευαν με όπλα τη Χ της παραμονής της απελευθέρωσης, η οποία ταυτόχρονα είχε σχέση με τους Γερμανούς. Προμήθευαν με όπλα τη Ραν, που επίσης είχε σχέση με τους Γερμανούς. Ακριβώς επειδή φοβόντουσαν ότι την επόμενη μέρα του πολέμου, δηλαδή μετά την αποκόρυση των Γερμανών, ο συσχετισμός δυνάμεων που είχε διαμορφωθεί στα χρόνια της κατοχής θα οδηγούσε σε επικράτηση του ΕΑΜ. Και στο τέλος αυτό ολοκληρώθηκε για να στηρίξουν την εγχώρια καπιταλιστική εξουσία και με επέμβαση βρετανική, με βρετανικό στρατό. Γι' αυτό λέω ότι το ζήτημα των επεμβάσεων, και επιτρέψτε μου για δύο λεπτά να θέσω ένα γενικότερο ζήτημα για το πώς κάνουμε ιστορία. Γιατί φυσικά μέσα σε πέντε λεπτά είναι πολύ δύσκολο κανείς να ανατρέξει σε μια σειρά ντοκουμέντων. Και το πρόβλημα είναι λοιπόν πώς γίνεται η ιστορική μελέτη. Ο κύριος Ράτσενκο στην ουσία τι έκανε. Φωτογράφησε μια σειρά αποσπάσματα και τα ανέβασε στο Twitter. Αποκομμένα αποσπάσματα εγγράφων, χωρίς να ερμηνεύονται μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο και χωρίς να διασταυρώνονται, δεν αποτελούν ιστορία. Αποτελούν προπαγάνδα. Διότι μία μαρτυρία δεν συγκροτεί ιστορία. Μία άποψη δεν συγκροτεί ιστορία. Αν κάποιος λοιπόν πραγματικά θέλει να ασχοληθεί με την ιστορική επιστήμη, πρέπει να δει αυτά τα έγγραφα πώς δένουν με την εποχή τους. Το τι έκφραζαν κάθε φορά. Το αν κάποιες εκτιμήσεις που γίνονται είναι σωστές ή λαθεμένες. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Ράτσενκο έβγαλε ένα κομμάτι μιας επιστολής, είναι κατά πάσα πιθανότητα είναι απόσπασμα, δεν λέει και ποιας χρονολογίας είναι. Είναι σοβιετική έκθεση για τις συνομιλίες των Σοβιετικών με τον Βαφιάδη. Εκεί λοιπόν φωτογραφίζει δύο αποσπάσματα. Το ένα που ο Βαφιάδης κατηγορεί τον Ζαχαριάδη ότι είχε ερωτικές σχέσεις με τη γυναίκα του. Να θυμίσω ότι αργότερα ο Βαφιάδης κατηγόρησε τη γυναίκα του ήταν πράκτορα ότι τη γυναίκα του Ζαχαριάδη ήταν πράκτορα intelligence service. Λοιπόν, και ένα δεύτερο κομμάτι που λέει ότι το 10% μόνο των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού ήταν εθελοντές.
Λοιπόν, αυτά τα ντοκουμέντα, αν κάποιος ανατρέξει στην περίοδο και τα εξετάσει με τις μαρτυρίες του αστικού στρατού, με τις εκτιμήσεις του, με τους πρωταγωνιστές του ΔΟΣΟΕ, με έγγραφα των αγγλικών μυστικών υπηρεσιών, των αμερικάνικων, των σοβιετικών, δεν αποδεικνύονται. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Σκολαρίκο... Άρα, θέλω να πω ότι όταν το βασικό μας ζήτημα με αυτές τις δημοσιεύσεις είναι πρώτον, ότι δεν αποκαλύπτουν κάτι καινούριο. Αυτά στους ιστορικούς της περίοδου είναι πάρα πολλά χρόνια γνωστά. Πάντως... Μέσα από μια επιλογή αποσπασμάτων ανακυκλώνεται μια αντικομμουνιστική προπαγάνδα του παρελθόντος. Έχω την εντύπωση πάντως, κύριε Σκολαρίκο. Δεύτερο. Ναι. Και το δεύτερο. Ότι η επιστήμη δεν γίνεται με αυτούς τους όρους. Καλά, σίγουρα. Εντάξει. Δηλαδή, είναι ό,τι παραπολιτική ζωή. Με αναρτήσεις στο Twitter, έτσι, δεν κάνει κάποιος επιστημονική δουλειά. Πάντως θεωρώ, κύριε Σκολαρίκο, ότι και εξαιτίας της θέσης σας ως υπεύθυνος τμήματος ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος θα πρέπει να έχετε αρκετή δουλειά και το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως, διότι εκτιμώ, χωρίς να ξέρω κάτι, ότι θα αρχίσουν όλο και περισσότερα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που έρχονται είτε από την Μόσχα είτε από διάφορες άλλες πηγές. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όταν κατέρευσε η Σοβιετική. Πολλά από αυτά τα έχουμε συμπεριλάβει ήδη στις συλλογικές μας επεξεργασίες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το γράμμα που τον Ζαχαριάδη Βαφιάδη υπάρχει στο δοκίμιο ιστορίας ως πηγή του Κομμουνιστικού Κόμματος που κυκλοφόρησε το 2018 για την περίοδο 18-49. Υπάρχει και το γράμμα με αντίστοιχο περιεχόμενο που παρατίθεται ολόκληρο προς την ηγεσία του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας για το ίδιο ζήτημα, δηλαδή για να μην κλείσουν τα αλβανικά σύνορα. Έτσι, και τι αποδεικνύουν ανάμεσα στα άλλα αυτά τα δύο γράμματα, αυτό που σας είπα εξ αρχής, ότι η Σοβιετική Ένωση και οι υπόλοιπες λαϊκές δημοκρατίες φοβόντουσαν ότι ο ΔΟΣΟΕ θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μια επίθεση εναντίον τους, η αντιμετώπιση του δημοκρατικού στρατού. Λοιπόν, άρα έχουμε στοιχεία, αλλά να δούμε κάθε φορά αυτά τα στοιχεία τι προσφέρουν στην ιστορική έρευνα. Και πιθανά θα βγαίνουν και άλλα που θα την εμπλουτίζουν. Αλλά όλα αυτά μπορούν να ειδωθούν μόνο μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο. Και το γενικό πλαίσιο της εποχής ποιο είναι? Ότι τη δεκαετία του 1940, ακριβώς την περίοδο της κατοχής, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, ένα κομμάτι τους ακολούθησε τους Βρετανούς και έφυγε από τη χώρα, ένα άλλο συνεργάστηκε με τους Γερμανούς και γι' αυτό σε αυτή τη διαδικασία της αντίστασης στον κατακτητή μπήκαν μπροστά οι ολιγάριθμοι τότε ελεύθεροι κομμουνιστές και όσοι απέδρασαν από τις φυλακές, δημιούργησαν ένα από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά κινήματα στην Ευρώπη, δηλαδή το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, το οποίο κορύφωσε τη δράση του τα επόμενα χρόνια και γι' αυτό χρειάστηκε η συνέργεια όλων των κομματιών των αστικών, οι οποίοι τα ξαναβρήκαν λίγο πριν λήξει ο πόλεμος μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν την εξουσία τους, με τη βοήθεια των Βρετανών αρχικά και των Αμερικάνων στη συνέχεια, για να καθυποταχθεί αυτό το τεράστιο κίνημα. Και σε αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε, εμείς κάνουμε και κριτική. Ποια είναι η κριτική στην περίοδο? Ότι το ΚΚΕ και το ΕΑΜ ΕΛΑΣ, σε μια περίοδο που θα μπορούσε να κατακτήσει την εξουσία, λόγω των τότε επεξεργασιών του, θεώρησε ότι έπρεπε να ακολουθήσει το δρόμο της δημοκρατικής εξομάλυνσης, της πίεσης για δημοκρατικές διαδικασίες, και ακόμα και ο ίδιος ο Δημοκρατικός Στρατός, παρά την ένοπλη δράση, ως διακηρυγμένο στόχο είχε να πιέσει στην κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. Λοιπόν, εμείς κάνουμε λοιπόν κριτική και σε αυτή την περίοδο και ολοκληρωμένη κριτική. Καλό και τους ακροατές σας, υπάρχει ένα τετράτομο έργο με πλήθος αρχαιακών ντοκουμέντων και από το αρχείο του ΚΚΕ και από ελληνικά αρχεία και από ξένα αρχεία που κυκλοφόρησε πριν 4 χρόνια το 2018 και αφορά την περίοδο 18-49, και υπάρχουν και δύο μεγάλοι τόμοι που αφορούν την περίοδο 1940-1949. Πάντως, κύριε Σκολαρίκο, η συγκεκριμένη υπόθεση είχε και τα καλά της για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από μια άλλη πλευρά, έδωσε την ευκαιρία στο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα, να κάνει έτσι, να παίξει λίγο με το όνομα του ιστορικού, με αποτέλεσμα να τραβήξετε και κόσμο προς το μέρος σας. Αυξήθηκαν, διαβάζα τις προάλλες, και εσείς θα το διαβάσατε, πιστεύω, κατά 3.000 οι ακόλουθοι του Γενικού Γραμματέα στο Twitter. Αυξήθηκαν κατά 3.000 οι ακόλουθοι του καθηγητή. Και του καθηγητή, αλλά μάθαμε ότι είχε αύξηση και στο δικό του λογαριασμό. Δεν ξέρω αν έχει. Δεν έχει προσωπικό λογαριασμό. Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας στο Twitter, οπότε μάλλον αυξήθηκαν τον κύριο καθηγητή. Έγινε γνωστό αυτό. Τον κάνατε γνωστό. Ναι.
Και δεν ξέρω και αν θα ασχολούνταν και κανένας τόσο πολύ μαζί του. Ακούστε να δείτε και κάτι, πώς το λένε. Φυσικά για έναν Ρώσο ο οποίος μελετάει κυρίως τις συνοσοβιετικές σχέσεις ή τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, το να πέσουν στα χέρια του κάποια αρχεία για την Ελλάδα που δεν ξέρει την τοπική ιστορία, ας το πούμε έτσι, και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα και τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, μπορεί να του δημιούργησαν μια εντύπωση. Είναι κατανοητό. Το ερώτημα όμως είναι, και φαντάζομαι ότι οι δημοσιογράφοι των ελληνικών εφημερίδων δεν έχουν την άνεση να παρακολουθούν γενικά τα Twitter πανεπιστημιακών και να εντοπίζουν έγγραφα. Το ερώτημα είναι λοιπόν ότι αμέσως μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση ξεκίνησε ένα μπαγάζ δημοσιευμάτων στον τύπο και δημοσιευμάτων αναρτήσεων, ας το πούμε έτσι, στο διαδίκτυο ακροδεξιών και όχι μόνο, που επανέφεραν μια συγκεκριμένη αντικομμουνιστική προπαγάνδα. Μάλιστα. Τον ανακάλυψαν αυτοί πρώτοι, οπότε δεν τον κάναμε εμείς γνωστό. Να σας πω ότι προτού μιλήσει ο γραμματέας στη Βουλή, ναι, υπήρχαν τουλάχιστον 4 δημοσιεύματα στον τύπο και πάρα πολλές αναρτήσεις σε δημοσιογραφικά site για τις αναρτήσεις στο Twitter του καθηγητή Ράτσενκου. Μάλιστα. Κύριε Σκολαρίκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.